Καλησπέρα σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάω μια εκπομπή λέγοντας ότι δεν μπορώ τελικά να καταλάβω τι είδους λαός είμαστε. Αμφισβήτητα, είμαστε ένας δαιμόνιος λαός, προνομιούχος, με κάποια ισχυρά μορφή ευφυΐας, δυσυπόστατης βέβαια, άλλοτε προς το καλό και άλλοτε προς το κακό. Σας φέρω μερικά παραδείγματα το τι κάνουμε ή μάλλον το τι δεν κάνουμε και πώς τελικά πετυχαίνουμε. Παράδειγμα πρώτο. Διαβάζουμε εμείς οι Έλληνες? Ερωτώ. Δηλαδή αγαπάμε το βιβλίο? Πουλιώνται τα βιβλία στον τόπο μας? Την απάντηση την ξέρετε, την έχω ξαναπεί από τούτη την εκπομπή και θα την έχετε βαρεθεί. Η απάντηση είναι όχι. Ένα μεγάλο όχι με κεφαλαία μεγάλα γράμματα. Οι Έλληνες δεν διαβάζουν, δεν αγοράζουν βιβλία. Δεν θα μπείτε ποτέ μέσα σε ένα τρένο ή σε ένα υπεραστικό λεωφορείο που έχει 5-6 ώρες ταξίδι μπροστά του να κάνει και να δείτε έναν Έλληνα να κρατάει ένα βιβλίο. Αν μπείτε το καλοκαίρι στα ίδια αυτά μεταφορικά μέσα που είναι γεμάτα από τουρίστες, όλοι βρίσκονται με ένα βιβλίο της τσέπης στο χέρι και διαβάζουν. Διαβάζουν οτιδήποτε. Διαβάζουν και οι χίπηδες, διαβάζουν και εκείνοι οι μαλλιάδες οι άλλοι. Όλοι διαβάζουν. Εμείς τι κάνουμε? Τι κάνουμε 5 ώρες μέσα στο τρένο, στο λεωφορείο? Χαζεύουμε. Ναι, χαζεύουμε με εκείνο το απλανές και ηλίθιο βλέμμα από το παράθυρο. Όχι δεν διαβάζουμε, αλλά ούτε καν δεν σκεπτόμαστε. Και αν σκεφτούμε λίγο, κουραζόμαστε και κοιμόμαστε στο κάθισμα εκεί με το κεφάλι μας που γέρνει πότε δεξιά και πότε αριστερά από το βάρος. Τώρα ποιο βάρος, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν διαβάζουμε, δεν αγοράζουμε βιβλία, διαθέτουμε και ένα ποσοστό μεγάλο αγραμμάτων παλαιά κατάλοιπα. Η δε παιδεία μας, καλή, αλλά σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά κράτη, δεν βρίσκεται σε συναγωνίσιμο επίπεδο. Δεν όλα αυτά. Και εντούτοις έχουμε πάρει 2 Νόμπελ λογοτεχνίας. Πέστε μου, ποιο άλλο κράτος από εκείνα που ο λαός του διαβάζει μέρα νύχτα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, έχει πάρει 2 Νόμπελ λογοτεχνίας μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια? Δώστε με εσείς την απάντηση. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ ειλικρινά να το καταλάβω. Εσάς τους ίδιους, αν το ρωτήσω τώρα τις γιορτές που μας περάσανε. Έτσι. Πόσοι από εσάς αγοράσατε για δώρο ένα βιβλίο σε κάποιο δικό σας? Εγώ σας λέω ότι ούτε το 1%, ούτε στους 100 ανθρώπους που ψωνίσαν, ο ένας να πήρε βιβλίο. Και εντούτοις, μέσα από τα 8 εκατομμυριάκια ενός αδιάβαστου λαού, βγήκαν 2 νομπελίστες. Παράδειγμα δεύτερο. Έχουμε κινηματογράφο? Προς Θεού μην παρεξηγηθούν οι κινηματογραφιστές. Ερωτώ, έχουμε κινηματογράφο? Έχουμε. Βέβαια δεν έχουμε ούτε τον αμερικάνικο κινηματογράφο με το Hollywood, ούτε τον ιταλικό κινηματογράφο με την Σινεσιτά και αυτά, και βεβαίως ούτε την ποιότητα του γαλλικού κινηματογράφου. Έχουμε έναν κινηματογράφο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ο οποίος αναλόγως της μόδας και της εποχής, πότε μας σερβίρει πολιτικό κινηματογράφο, καλό ή κακό, πότε μας σερβίρει εκείνα τα δακρύβρεκτα μελό του τύπου «αμάρτησα για το παιδί μου ή για τον ανιψιό μου ή αμάρτησα αλλά το ευχαριστήθηκα» και κάτι τέτοιο, ή τις τυποποιημένες κομμωδιούλες όπου η φτωχιά παντρεύεται τον εφοπλιστή ή τον απόδημο Ελληνοαμερικανό με την κάντιλα και πανακάμψαντα από τη μαύρη ξενιτιά με το homecoming year και τα λοιπά γνωστά, θα ξέρουμε από χρόνια. Δηλαδή δεν έχουμε κινηματογράφο που μπορεί να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο φαινόμενο ότι έχουμε πάρει 7 Όσκαρ στον κινηματογράφο. Μάλιστα. 7. Προχτές το βράδυ κάπου τα μετράγαμε σε ένα σπίτι και είναι 7. Είναι ένα με την Κατρίνα την Παξινού στο «Για ποιο χτυπάνε οι καμπάνες». Ένα ο Χατζηδάκης στα παιδιά του Πειραιά. Ένα ο Βασίλης Φωτόπουλος με τον Ζορμπά. Ένα η Βαχλιώτη με τον Γκάτσμπι. Και 2 άλλα που δεν θυμάμαι. 7 πάντως Όσκαρ έχουμε πάλι. Εδώ όπως βλέπετε συμβαίνουν ανεξήγητα φαινόμενα με αυτόν τον λαό. Πώς δικαιολογούνται αυτά τα πράγματα? Τύχη? Δεν είναι τύχη. Είναι μια δαιμόνια ανοργάνωτη ικανότητα. Γιατί να είναι Έλληνες ο Νιάρχος και ο Νάσης? Πώς καταφέρνουμε να γίνουμε διάσημοι
χωρίς από πίσω να υπάρχει υποδομή. Δύο δία είχαμε. Το ενέτης. Και εντούτης. Το όνομα της Μαρίας Κάλλας. Καμία άλλη τραγουδίστρια όπερας δεν μπόρεσε ποτέ να το επισκιάσει. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη συμφωνική μουσική. Να πείτε, υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι μαέστροι στον κόσμο. Καμία αντίρρηση. Μπρούνο Βάλτερ, Φον Καραγιάν, Μπερνστάιν. Από πίσω όμως υπάρχει μια ολόκληρη Γερμανία. Οι δε Ιταλοί έναν Τοσκανίνι βγάλανε με τέτοια τεράστια μουσική παράδοση που υπάρχει από πίσω τους. Εμείς δεν έχουμε καμία μουσική παράδοση. Έχουμε παράδοση, λέω, δεν έχουμε. Έχουμε όμως παραγωγή. Αλλά έχουμε παραγωγή τραγουδιστών. Εκεί πια να δεις, εκεί δεν μας πιάνει κανένα τον Άι ευκαιρία να δείτε, μονάχα αρκεί. Η παραγωγή λαϊκών τραγουδιστών έχει γίνει η εθνική μας βιομηχανία πλέον. Σ' άλλα κράτη όπου σε κάθε χωριό υπάρχει και από ένα οδείο, δεν καταφέρουν να βγάλουν έναν τραγουδιστή της προκοπής. Εμείς εδώ. Αρπάζει ο αυτοδίδακτος Μορτάκος στον Μπουζούκι και σε ένα μήνα έχει γίνει φίρμα. Και τι φίρμα? Φίρμα των 10.000 τη βραδιά. Και άμα γίνει και μεγάλη φίρμα σαν αυτόν που λέει πειράζει, που είμαι φίρμα μεγάλη, πειράζει, πειράζει, τότε πιάνει τους 50.000 τη βραδιά. Ποσόν που ούτε ο Φρανκ Σινάτρα δεν διανοείται να το εισπράττει κάθε βράδυ. Τι να πω τώρα και τι να συνεχίσω. Και για να επανέλθω στο φαινόμενο που λέγεται ελληνική πρωτοβουλία, μένω πάντα ανήμπορος να εξηγήσω τι είναι αυτό που κάνει ορισμένους Έλληνες να μεσουρανούν, να ξεπετιώνται στο διεθνές στερέωμα, να γίνονται το νούμερο ένα διασημότητα στον κόσμο, χωρίς κανένα δικαιολογητικό από πίσω τους. Και ρωτώ, τι είδους άνθρωποι είμαστε? Έξυπνοι? Ονειροί είμαστε? Τυχεροί? Καλά, η τύχη δεν έχει και τόση σημασία. Ικανοί. Ικανοί, αλλά ικανοί ανοργάνωτοι. Είμαστε καθαφερτζίδες. Ναι, αυτό ναι. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τις θετικές και σοβαρές μας επιτυχίες που έχουμε στο διεθνή στίβο. Εκεί είναι πλέον ικανότης. Αλλά πάνω από την ικανότητα, εγώ νομίζω ένα πράγμα. Νομίζω ότι είμαστε ταλαντούχοι. Είμαστε ένας λαός με ταλέντο. Και το ταλέντο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δεν διδάσκεται και δεν βουλιέται πουθενά. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι σαν λαός είμαστε αδιάφοροι. Ένα μεγάλο αδιάφορο πλήθος είμαστε. Αδιάφορο για τα βιβλία, αδιάφορο για τις εφημερίδες. Δεν είναι νούμερα αυτά που λένε οι ελληνικές εφημερίδες. Αδιάφοροι για την τηλεόραση επίσης. Το λαό δεν τον ενδιαφέρει, τον ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός, το καταλαβαίνετε. Τον ενδιαφέρει μόνο το προσωπικό του πρόβλημα και το προσωπικό του συμφέρον. Για όλα τα άλλα είναι αδιάφορος. Και μέσα από αυτήν την τεράστια αδιαφορία ξεπετιέται ο προκυσμένος, ένας, μόνος, αβοήθητος. Αλλά είναι ταλαντούχος. Αυτή είναι η μόνη εξήγηση σε αυτό το παράδοξο πράγμα που έχω να πω για τον ελληνικό λαό.